Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και νομίζω, κύριε Φίλη, ότι οφείλεται όμως και μία απάντηση, άλλο το περί εκλογών, στην ουσία της τοποθέτησης. Δηλαδή, 13η σύνταξη, έμφυα, οι υποσχέσεις που, και άλλα πολλά, που δείχνουν ή να πηγαίνουν πίσω ή να αθετούνται. Βεβαίως. Βεβαίως, περιμένουμε μια απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη για τις εκλογές. Γιατί αν είμαστε απατεώνες πολιτικά, όπως είπε, τότε αυτό το θέμα λύνεται με έναν τρόπο. Με την προσφυγή κάλπες γίνεται άλλος τρόπος. Αλλιώς θα βριζόμαστε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα. Διότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για να βρει λύση. Και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια κατάληξη στους άξονες που ανέφερα νωρίτερα. Στα επιμέρους ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικά όμως, αφορούν τη ζωή των ανθρώπων, τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε πάντοτε μέσα στο γενικό πρίσμα που ανέφερα, ανάπτυξη, χρέος, που είναι το μεγάλο θέμα. Πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί χωρίς αυτά η συζήτηση για τα άλλα ζητήματα, όσο σημαντικά και αν είναι για την καθημερινότητα, δεν έχουν καμία αξία. Λοιπόν, επιμένουμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε τις διατάξεις για τη μείωση των συντάξεων που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο και στο Main Χαρδούβελη. Αυτό θα γίνει σίγουρα. Διασφαλίζουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Τις σημερινές. Για το γενικό θέμα, το δομικό πρόβλημα... Κύριε Φίλη, με παρέρθεση για τις συντάξεις. Ναι. Σε πρώτη φάση ή και σε δεύτερη φάση? Τις σημερινές συντάξεις το διασφαλίζουμε. Ναι. Τώρα, στην πρώτη συμφωνία ή και στη δεύτερη φάση της συμφωνίας? Μιλάμε για μία συμφωνία και όχι για πολλές. Σε δύο φάσεις. Ναι. Σε αυτό, ναι, διασφαλίζουμε. Γι' αυτό ρωτώ, και στη δεύτερη φάση. Η μάχη μας είναι να διασφαλιστούν μέχρι τέλους. Δίνουμε αυτή τη μάχη. Δεύτερο, για το γενικό θέμα του ασφαλιστικού, που υπάρχουν δομικά ζητήματα, η συζήτηση πρέπει να γίνει, να υπάρξει και εθνικός διάλογος και κοινωνικός διάλογος, αλλά δεν μπορεί να γίνει όμως ερήμην της ανάπτυξης. Διότι άλλο είναι το ασφαλιστικό με ύφεση και με 27% ανεργία και χωρίς εργοδοτικές και εισφορές και εισφορές των εργαζομένων, και άλλο μια προοπτική ανάπτυξης που δίνει μια δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Άλλο είναι το ασφαλιστικό χωρίς να πάρεις χρήματα από την εκποίηση ενός μέρους της δημόσιας περιουσίας, όπως θέλουμε εμείς, και άλλο να πάρεις. Ναι, αλλά κύριε Φίλη, με συγχωρείτε, από το 1990, που μέχρι το 2008 τουλάχιστον ήμασταν σε μια 20ετία ανάπτυξης, χρηματοδοτεί, κακώς χρηματοδοτεί, το κράτος τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων με γεωμετρική άνοδο. Όχι, άρα, μην είναι είστε τόσο προφανές, εύκολη, κυρία Πυριώτη. Είναι προφανές ότι όλα υπάρχει πρόβλημα. Τις ευνομούμενες καπιταλιστικές χώρες, από τον πόλεμο και μετά, υπάρχει τριμερής χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Μιλάμε για τα ελλείμματα τα οποία τα είναι πέραν της συμμετοχής του κράτους. Το, άρα, εσείς κάπου πρέπει να το ορίσετε. Τα ελλείμματα δημιουργήθηκαν, ξέρετε, τώρα σήμερα την κουβέντα τώρα, δημιουργήθηκαν εκτός των άλλων και λόγω της εισφοροδιαφυγής. Το κράτος λέει δεν κυνηγούσε την εισφοροδιαφυγή. Δεύτερον, σήμερα τα ελλείμματα δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που υπήρχαν τότε. Φυσικά, είναι τρομακτικά. PSI και ύφεση και ανεργία είναι άλλο θέμα. Αν λοιπόν δεν δούμε το θέμα σε αυτή τη διάσταση, σήμερα συζήτηση για το ασφαλιστικό είναι συζήτηση για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις όχι για συντάξεις, αλλά για φιλοδορήματα ελεημοσύνης. Σημαίνουν όλοι. Δούνου του. Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς θέτουμε θέμα συζήτησης και υπάρχει μάλιστα μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί υπό τον κύριο Ρομπόλη, η οποία συντόμως θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για εθνική κύριε και εθνικό Φίλη, διάλογο. Αν υπογράψουμε συμφωνία, πόσα χρήματα θα χρειαστούμε? Πόσα χρήματα χρειάζεται η χώρα? Αυτό είναι προϋπόθεση και συνάρτηση. 30-40 δι... Είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Το πρώτο και είναι αυτά πιο... πώς θα μας δοθούν, χωρίς όρους, χωρίς υποχρεώσεις? Να σας απαντήσω. Δεν θα είναι μνημόνιο αυτό? Ο υπολογισμός καταρχήν των θεμάτων, των χρημάτων. Είναι συνάρτηση του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είναι συνάρτηση δηλαδή του πώς, σε ποιο επίπεδο διαμορφώνεται το δημοσιονομικό κενό. Και συνεπώς τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, ναι, και τι να για χρηματοδοτήσουν υπάρχει. Δεύτερον, το θέμα του χρηματοδοτικού. Το κενό το χρηματοδοτικό είναι συνάρτηση του χρέους. Ποιο θα είναι το χρέος, το σημερινό ή κάποια άλλη ρύθμιση θα υπάρξει για το χρέος? Διαγραφή επιμήκυνση. Συνεπώς όλα τα συζητάμε. Το πιθανότερο όχι, είναι τι απαιτείτε, όχι τι συζητάτε. Αυτό που συζητούν τώρα, από ό,τι ακούσαμε και από το Δούνου του και από άλλες δυνάμεις, ναι, στην Ευρώπη, είναι μια τεχνική που μειώνει το λογαριασμό. Λιγότερα θα πληρώσουμε, αλλά δεν έχει κούρεμα του ονομαστικού χρέους. Αυτό λένε. Αλλά μειώνει το λογαριασμό για τη χώρα. Αυτό λέγανε και οι προηγούμενοι κυβερνήτες. Αυτό έλεγε δεν είναι επιμήκυνση. Είναι και η ιστορία του πώς θα περάσει το χρέος του Δούνου του στην Ευρώπη.
με επιτόκια 0,70 αντί 2,9. Αυτό θέλετε. Γιατί η Γερμανία αρνείται να φύγει το δομικό. Διαπραγμάτευση γίνεται και δεν έχουμε τίποτα καταλήξει. Λέμε τη συζήτηση που γίνεται. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά την πρώτη γενική και ασαφή διατύπωση του 2012 περί του χρέους, τώρα είναι συγκεκριμένη συζήτηση. Γιατί ήταν και πάνω στο τραπέζι. Θα δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κάτσει. Κύριε τώρα, Φίλη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλω να αναφερθώ. Το θέμα τώρα αυτά, ένα γρήγορα αυτά. Είπα για 30-40 δις. Αυτά θα μας τα δώσουν χωρίς μνημόνιο. Επαναλαμβάνω. Γιατί? Ότι... Να σας απαντήσω. Πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το εύρος. Και σε ποιο βάθος χρόνου είναι αυτό το εύρος. Είναι προφανές ότι εάν δεν χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τότε αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη συνολικότερα. Αυτό το κατορθώσαμε. Με ποια έννοια? Δεν είναι μια διμερής διαφορά της Ελλάδας με τους εταίρους. Το θέμα το ελληνικό δεν είναι μια ιδιομορφία. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο της διεθνούς οικονομίας. Η διεθνοποίηση του ζητήματος είναι ένα από τα επιτεύγματα των 4 μηνών που πήγαμε και σε άλλες χώρες και εντός της Ευρωζώνης και εκτός της Ευρωζώνης. Άρα λοιπόν, το ποιο θα είναι το εύρος της αναγκαίας χρηματοδότησης είναι θέμα για συζήτηση. Θα μας τα δώσουν χωρίς μνημόνιο? Ναι, χωρίς μνημόνιο. Αυτή είναι η θέση μας. Εμείς ξέρουμε ποιες μεταρρυθμίσεις. Ένα λεπτό. Δισεκατομμύρια ξέρουμε. Είπα τέτοια νούμερα εγώ. Κυρία Τσαπανίδου, εσείς βγάζετε συγκρατημένους υπολογισμούς. Κυρία Τσαπανίδου, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα πάρουμε μέτρα, μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την εισφοροδιαφυγή, που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, που έχουν να κάνουν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, μέτρα με κοινωνική δικαιοσύνη. Συγχωρείτε, αλλά και στις 20 Φεβρουαρίου ακριβώς το ίδιο μας λέγατε και από εκεί που ο κύριος Βαρουφάκης θα αύξανε το ΦΠΑ σε ένα προϊόν δευτερεύουσα σημασία που δεν θα το παίρνει κανείς χαμπάρι, τώρα συζητάμε στα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, στα δικά σας, τη συνολική αύξηση του ΦΠΑ. Για λογαριασμό, για να καταλάβετε. Όχι, δεν βγάζω από τη συζήτηση και από τη συνέντευξη. Εμείς συζητάμε τώρα πια μια συνολική συμφωνία. Κύριε Φίλη, και μέσα εκεί εντάσσεται διάφορα μέτρα. Τα 1,8 maximum δισεκατομμύρια των επόμενων ημερών. Ανάπτυξη. Σας ζητούν 30 μέτρα. Λέτε τη φοροδιαφυγή και τελικά κάνει πέντε ημέρε. Κυρίε μου, μιλάτε τρεις μαζί. Δηλαδή, όσο οφείλει να είναι, δεν γίνεται. Αυτό είναι στέρεο Dolby Surround. Παρακαλώ, μία-μία. Η κυρία Τσαπανίδου. Και μετά η κυρία Καλαντιρόπουλου. Σας έχουν βάλει λοιπόν μία σειρά από προϋποθέσεις. Με το ΦΠΑ, με τις περικοπές, τις υψηλές επικουρικές, με μία σειρά μέτρων για να σας δώσουν το 1,8. Αυτά είναι τα μέτρα που έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Μα διέβεστε τώρα, μία σειρά μέτρων. Δεν θέλετε να τα κλείσουμε. Ναι, ναι. Δικαιούχοι υψηλών επικουρικών είναι. Κύριε Φίλη, είναι αυτό είναι. Για αυτό είναι. Συζητάτε τόσο καιρό για να πάρετε 1,8 και δεν έχετε κλείσει ακόμη και αυτό. Ότι τώρα και λέτε ότι σε πρώτη φάση θα κλείσετε μία συμφωνία σε επόμενες 5 μέρες την οποία δεν ξέρουμε ακόμα. Και τα υπόλοιπα 30 δις, όσα είναι, θα σας τα δώσουν χωρίς. Μέτρα. Είπα ότι θα είναι χωρίς μέτρα ή χωρίς ηφαισιακά μέτρα. Είπα χωρίς μέτρα ή με μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνουμε εμείς για την ανάπτυξη της οικονομίας να κάνουμε. Ποιες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις? Σας ανέφερα, δείτε. Οι προσλήψεις στο δημόσιο είναι μεταρρυθμίσεις. Τρεις. Πρώτα απ' όλα, μην υποτιμάτε το θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο. Το κράτος έχει διαλυθεί σε κρίσιμους τομείς. Έχουμε ανάγκη προσλήψεων, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία. Και έχουμε εξαγγείλει 4.500 προσλήψεις στο άμεσο διάστημα. Έχουμε ανάγκη προσλήψεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορούμε να χτυπήσουμε αλλιώς την φοροδιαφυγή. Κύριε Καλογεροπούλου και μετά η κυρία Μακρύ. Άρα μην λέτε με τόση ευκολία δεν θέλουμε προσλήψεις. Θέλουμε κράτος. Τι είδους κράτος? Πόσο φιλικό στον πολίτη? Πόσο λιγότερο κομματικοποιημένο? Μπορείτε να το περιγράψετε με απλά λόγια αυτό το κράτος που θέλετε να στήσετε? Τι εννοείτε? Να το περιγράψετε, να μας πείτε πώς θα είναι το κράτος σε 5 χρόνια από σήμερα. Πώς θα είναι η χώρα σε 5 χρόνια από σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είμαι καλό στο να δίνω τέτοιου είδους υποσχέσεις και εκθέσεις ιδεών. Είναι έκθεση ιδεών όπως θα είναι η Ελλάδα σε 5 χρόνια. Επαναλαμβάνω. Προτεραιότητά μας σήμερα είναι οι προσλήψεις στα νοσοκομεία. 4.500 νοσηλευτές. Πληρώστε πρώτα τα χρέη. Για παράδειγμα, να έρθουμε και γι' αυτό η διευκόλυνση. Τα χρέη πρώτα. Αυτό, ελάτε, κυρία Καλογερόπουλου. Η ρύθμιση των χρεών για εκεί θα πάει. Ωραία. Κύριε Φίλη, εάν στις 5 του μηνός τα αγκάθια τα οποία σας χωρίζουμε τους δανειστές παραμένουν, τι θα γίνει? Αυτή η ενιαία συμφωνία για την οποία μιλάει η κυβέρνηση, θα συνεχίσετε να μιλάτε το ίδιο για αυτή την ενιαία συμφωνία ή θα σπάσει προκειμένου να πάρετε κάποια χρήματα, να κινηθεί η χώρα και να πάμε το Σεπτέμβριο σε κάτι άλλο? Κύριε Καλογεροπούλου, εάν στις 5 Ιουνίου δεν έχει υπάρξει συμφωνία που να διασφαλίζει για τη χρηματοδότηση με φάσεις,
όταν πάει στο Βαντούκου, αλλά όχι με τη σταγόνα. Ναι, ναι. Τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και των θεμάτων εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, είναι σαφές ότι θα είναι μια άλλη μέρα. Είναι σαφές. Γιατί δεν τσαμπουκάς αυτός. Δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν. Δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν στους πιστωτές. Πάντως μιλάτε για βήματα. Και η προηγούμενη κυβέρνηση θα τα έδινε αν ήτανε, ικανοποιώντας όλα αυτά τα φοβερά που τη ζητήσανε, αφού τα έπαιρνε όμως από τη Δανειακή Σύμβαση. Μπορείτε να την περιγράψετε αυτή την επόμενη μέρα. Από τον Αύγουστο θα πάρουμε χρήματα. Κύριε Φίλη, μπορείτε να περιγράψετε την επόμενη μέρα σε περίπτωση που δεν κλειστεί η συμφωνία και δεν πληρώσετε γνωτό. Πρέπει να έχεις κάνει μια προετοιμασία. Δεν πρέπει να μιλάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ, ελάτε κυρία Μακρύ και μετά η κυρία Τσαπανίδου. Δεν θα πάμε για ρήξη. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επόμενη μέρα. Δεν θα πάμε για μια ρήξη. Καθημερινά η διαπραγμάτευση γίνεται με ρήξεις και συνεννοήσεις. Έτσι. Δεν πάμε σε μία ρήξη. Δεν πάμε σε μία ρήξη. Για παράδειγμα, λέω. Το ότι δεν μπήκαμε στην ιστορία... Πάντως κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε, ναι, κύριε Φίλη. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάθε εβδομάδα μας λέτε τελειώνουμε και μετά προκύπτει ότι δεν τελειώνουμε, είναι, μας έχει κάνει και τα νεύρα τσατάλια και όλη την αγορά καινούργια. Έρχεται η ώρα της αλήθειας. Σας απήντησα. Το λέω γιατί άκουσα, ας πούμε, σήμερα το πρωί άκουγα τον Πάνο Καμένο να λέει σε λίγες ώρες τελειώνουμε και το βράδυ βγήκε και είπε έχουμε πρόβλημα. Λέει δεν τελειώνουμε. Άκουσα ότι την Πέμπτη πάμε για Working Euro Group. Ναι, έτσι Euro Working Group. Έτσι. Αποφασίσαμε στο μεσημέρι και 40 δις καταθέσεις που έχουν κάνει φτερά κατά το καλό συνήθεια. Μια κυβέρνηση πληρώνει τις υποχρεώσεις της εντός και εκτός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πληρωθεί το Δουνουτού. Ο κύριος Φίλης τώρα επαναφέρει το σενάριο ότι δεν θα πληρωθεί το Δουνουτού. Δεν επαναφέρω κανένα σενάριο, λέω δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν μαζέψουμε 1,5 δις μέχρι τις 5 Ιουνίου, τα χρήματα αυτά θα πάνε για την πληρωμή μισθών και συντάξεων και τη λειτουργία των νοσοκομείων. Και τι θα σημαίνει για την Ελλάδα η μη κατηγορία αυτής της δόσης? Τι μπορεί να σημαίνει? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει διεθνώς την Ελλάδα ότι δεν πληρώνει τους πιστωτές όταν οι πιστωτές δεν δίνουν τα χρήματα από πέρα στον Αύγουστο? Κανένας μην την πληρώνει. Μπορείτε να μας πείτε όμως την επομένη, την 6 Ιουνίου, τι θα ξημερώσει αυτή τη χώρα? Γιατί αυτό που πούμε είναι ότι θα γίνουμε Ζιμπάμπουε. Θα γίνουμε Ζιμπάμπουε. Δεν είναι ποιος θα μας κατηγορήσει. Με τόση ευκολία Ζιμπάμπουε. Το θέμα είναι τι θα συμβεί. Γι' αυτό σας ρωτάω. Επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξει συντέλεια του κόσμου. Τι θα συμβεί λοιπόν? Δεν είναι κάτι το επιδιώκουμε. Δύσκολα θα είναι. Αλλά και σήμερα. Capital control θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Την επομένη μέρα μιας απευθέας εξέλιξης. Το ίδιο το Δουνουτού λέει ότι έχει ένα μήνα διαπραγμάτευσης. Όχι, λέω εγώ σας ρωτώ. Γι' αυτό την επομένη μέρα μου λέτε. Το ίδιο το Δουνουτού που καταλαβαίνει το πρόβλημα, τι σημαίνει, λέει θα έχει ένα μήνα διαπραγμάτευσης, αφήσει διαπιστωθεί για να μην διαπιστωθεί. Αν ο κόσμος τρομάξει και πάει και τώρα, ερώτηση κάνουμε. Capital control ή δεν θα έχουμε? Και σας λέω και κάτι άλλο. Capital control ρώτησα εγώ αν θα υπάρχει. Διότι υπάρχει πανικό συνήθως. Καλά, με τόση συζήτηση που κάνουμε, δεν χρειάζεται να χρειαστεί. Πανικός θα γίνει. Το καταφέρνουμε μόνοι μας. Κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα είμαστε στη συζήτηση. Θα κλείσουν, δεν θα κλείσουν. Έχουμε capital control. Δεν θα είναι. Ναι. Θα και η συζήτηση αυτή δεν άνοιξε τώρα. Έχει ανοίξει από την προεκλογική περίοδο. Κύριε Γεωργιάδη. Ο Πλάτων στον Τίμεο βάζει τον Αιγύπτιο ιερέα να είναι λέει... αυτό στην ταμπλέτα. Τώρα είναι μέσα. Καλά, αυτό έλεγε. Η ταμπλέτα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Τώρα, όπως όλη η αγορά, πέφτει και η ταμπλέτα. Να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Πλάτων στον Τίμεο λέει. Μιλάει ο Αιγύπτιος ιερέας. Μόνο εγώ απουσιάζω από την ταμπλέτα. Όλοι οι άλλοι αρχαίοι είναι μέσα. Θα σας κάνω, πρόταση. Να σας συμπεριλάβω. Λέει λοιπόν την εξής φράση. Ο Έλληνες αείπεδεσαστε. Λέοντας, υπονοώντας ότι είμαστε ως λαός με πολύ μικρή μνήμη. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ τη χάνω φανατικός τηλεθεατής του Ελληνικού και το έχω γράψει και μέσα και το λέω. Και αξίζει ο κόσμος να έχει κρατήσει αρχείο τις εκπομπές και να πάει τώρα και να ψάξει να δει την προεκλογική συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπου το ρωτάτε, θα ζητήσετε διαγραφή χρέους και λέει. Θα διαγράψουμε το 60%. Το λέτε, το ρωτάτε εσείς. Μήπως είναι κάπως αλλιώς με αναδιάρθρωση? Όχι, διαγραφή το 60%. Το έχετε εδώ ο κύριος Φίλης και λέει, μας λένε ότι θα είναι κάπως άλλος ο τρόπος. Μας έχετε πάει και το 60% διαγραφή. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μίλησα με δισταγμό. Μίλησα με ειλικρίνεια. Επειδή θα αναχωρεθήκατε για τον χαρακτηρισμό του μίλησα με ειλικρίνεια και όχι με δισταγμό και με μισόλογο. Αφήστε λίγο να και το νέα πραγματικότητα. Και το μείον 60% πήγε περίπατο μαζί με όλα τα άλλα. Το σημειώνω. Δεύτερον, είπατε ότι το Μέλι Χαρδούβελ είχε μείωση συντάξεων. Σας παρακαλώ πολύ, μέχρι το πέρας εκπομπής, να μας παρουσιάσετε σε ποιο σημείο το Μέλι Χαρδούβελ είχε μείωση συντάξεων. Μα δεν χρειαζόταν, την είχατε ήδη κάνει. Πάμε, δεν είχαμε κάνει. Θα το εξηγήσω. Δεν χρειαζόταν να έχει, διότι την είχατε τελειώσει. Αυτό το οποίο είχαμε νομοθετήσει λέγεται ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις. Πάμε λίγο, ένα λεπτό, θα εξηγήσω τι είναι αυτό.
Αυτό λέει ότι τα επικουρικά ταμεία. Ό,τι και να είναι αυτό, μείωση φέρνει στι επικουρικέ. Όπω και τα επιδόματα με το ΕΚΑΣ. Πρέπει να το εξηγήσω λίγο, γιατί αν δεν το εξηγήσω θα χαμηλέ συντάξει. Κύριε φίλη, σα έχω πει, καλέσαμε στην Κουμουντούρα να στα πω ένα-ένα με τα νούμερα, γιατί τα νούμερα είναι στα δύναμη. Πάμε λίγο στα εξηγήσω πολύ απλά. Συμβούλου στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μα προκαλείτε. Επειδή θέλετε να υπογράψετε μνημόνια. Σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ θέλετε. Φωνάξτε μα να σα δώσω τεχνογνωσία. Αυτό δεν ξέρετε τα κάνω αυτή τη δουλειά. Άλλη εικόνα για εσά. Έχω ψηφίσει τρία. Τα ξέρω καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τόσο πολύ παρετήστε από τον πολιτικό σα ρόλο. Μην με διακόψετε. Ναι. Τα επικουρικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να δίνουν κάποιες συντάξεις χ. Εμείς τι ψηφίσαμε, ότι θα δίνουν τόσες συντάξεις όσο τους επιτρέπει το πορτοφόλι τους. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τι θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει κάποιος να πάει να συμπληρώνει κάθε χρόνο τα λεφτά που λείπουν. Πόσα λεφτά λείπουν στο σύνολο, δηλαδή στις συντάξεις, στα εφάπαξ και στο μετοχικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων. Όσα λεφτά κακοδιαχειριστήκατε 30-40 χρόνια. Το PSI. Αυτό είναι να φάφουν το μακαρίτι. Με συγχωρείτε, εγώ σου λέω τώρα τι γίνεται. Μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν, ακουμπούσαν τα λεφτά τους και τώρα τους λέτε δεν έχουμε, σας τα δώσουμε. Θα σου το εξηγήσω καθόλου. Αν έρθω και σας βουτήξω το πορτοφόλι και τα φάω. Θα σας το εξηγήσω, αλλά αφήστε με λίγο, μην διακόψετε. Θα σου το εξηγήσω ειλικρινά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο που θα λείπει πρέπει κάποιο να το πληρώνει. Εάν αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα χρεοκοπήσουν την Ελλάδα γιατί η Τρόικα δεν τους επιτρέπει να βάλουν 1 δισεκατομμύριο φόρους στον ιδιωτικό τομέα για να καλύπτουν τα επικουρικά ταμεία, με συγχωρείτε, έχει δίκιο η Τρόικα. Γιατί αν βάλετε 1 δισεκατομμύριο φόρους στον ιδιωτικό τομέα για να διατηρήσετε τα επικουρικά ταμεία, τότε θα δημιουργήσετε περισσότερους ανέργους. Άρα δεν είστε οι καλοί άνθρωποι που προστατεύουν τις επικουρικές συντάξεις, είστε οι κακοί άνθρωποι που οθείτε νέους ανθρώπους στην ανεργία. Μην το παίζετε καλή, λοιπόν. Οι επικουρικές δεν μπαίνουν στην τριμερή, έτσι, δεν, να το θυμηθούμε. Είναι μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένο. Άρα τι σας λέω, δεν είστε εσείς ο καλός και εγώ ο κακός. Εγώ είμαι αυτός που επιλέγω με την πολιτική μου να μην δημιουργούμε νέους ανέργους. Γι' αυτό και μειώθηκε στο και λίγο η ενεργεία, όπως έλεγα πριν, δεν αυξήθηκε. Εσείς λέτε, για να προστατεύσω τις συντεχνίες, θα φορτώνω στον ιδιωτικό τομέα τους φόρους. Αυτό λέτε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Στην κυρία Τσαπανίδου, τώρα για να το εξηγήσω. Κυρία Τσαπανίδου. Για μην μείνω. Στην συντεχνία. Κυρία Τσαπανίδου. Να διαφανίζετε ότι μειώνεται την ανεργία όταν 2 χρόνια οι άνεργοι κάθονται στις καφετέριες και βαράνε μύγες. Και έπρεπε να είναι 35% και κόλλησε στο 25% από εμάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πάμε να το εξηγήσω και αυτό. Από ποιον ανέβηκε, δεν μας είπατε. Από ποιον ανέβηκε στο 25-27%. Από άλλους. Από τη χειροκοπία του 10. Από άλλους. 6 Μαΐου του 10 ήταν ο κ. Παπανδρέου. Εσείς που ήσασταν μέσα. 6 Μαΐου του 10 ο κ. Ξέρετε ποιο κυβερνούσε. Εσείς... Ακούστε κάτι, θα σου πει. Κυβερνούσατε και πριν εσεί. Και πριν το 12 κυβερνούσε. Παπαδήμο. Παπαδήμο, δεν κυβερνούσατε μαζί. 6 Μαΐου του 10 ήταν ο Παπαδήμο. Παπαδήμο το Νοέμβριο του 11. Ακούστε. Κύριε φίλη, θα εκπλαγείτε. Ξέρετε ποια ήταν η υπουργό Εθνική Οικονομία τότε. Η Λούκα Κατσέλη, την ξέρετε. Τη διορίσατε πρόεδρο στην Εθνική Τράπεζα. Ακούστε τώρα που έχουμε φτάσει. Εσεί που διορίσατε την τότε υπουργό Εθνική Οικονομία πρόεδρο στην Εθνική Τράπεζα, ελέγχετε εμένα γιατί εγώ κυβερνούσα. Εσείς που έχετε τον κουρουμπλή υπουργό υγείας, κατηγορείτε εμένα γιατί κυβερνούσα. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Είναι point. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Πάμε να εξηγήσω την κυρία Τσαπανίδου. Είναι έτσι. Στο αντίθετο σημείο με την πολιτική που χρησιμοποιήσανε. Τα πρόσφατα μιλάει τώρα. Ένα-δύο περιπτωσιολογικά. Κύριε φίλη, παρακαλώ. Ακούστε γιατί χρησιμοποιήσανε. Γιατί κακή πολιτική του παρελθόντος για να κερδίζουν ψήφους, τι κάνανε. Δίνανε διπλά και τριπλά εφάπαξ από αυτά που δικαιούνται και δίνανε διπλές και τριπλές συντάξεις από αυτά που δικαιούνται. Άρα τι συνέβη, αφού τα ταμεία αυτά δίνανε διπλά και τριπλά εφάπαξ και διπλές και τριπλές συντάξεις, όταν ήρθε η κρίση και δεν μπορούσε για το κράτος να έχει φόρους υπέρ τρίτων, γιατί ξέρετε είχαν τα επικουρικά ταμεία, είχαν φόρους υπέρ τρίτων. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι πληρώναμε για να μαζεύουμε λεφτά σε επικουρικά ταμεία. Τα οποία φόρους που δεν καταργήσαμε. Κύριε Γεωργιάδη, να το κλείσω εγώ. Άρα. Αποδόθηκε λοιπόν πολιτική ευθύνη κατά την αγαπημένη σας έκφραση. Αυτοί πήγαν σπίτι τους και εμείς εδώ δεν έχουμε επικουρικές. Εγώ είμαι λίγο πιο σκληρό αυτό. Όταν ο κύριος Γιαννίδη με την επιτροπή Σπράου το 2000 εισηγήθηκε να καταργηθούν όλα αυτά. 1 εκατομμύριο λαός, ελληνικός λαός, όχι αλβανικός, σκοπιανός, βουλγάρικος, εμείς εδώ. 1 εκατομμύριο κατέβηκε λαός στους δρόμους, ναι. Κατέβηκε στους δρόμους. Ακούστε ποιο ήταν το κεντρικό σύνθημα. Ακούστε. Ποιος το εξήγησε. Θέλουμε να τα φάμε όλα τώρα. Μισό λεπτό. Δεν ήταν έτσι. Συγγνώμη. Κύριε Γεωργιάδη, διαφωνώ. Άρα, όχι, κάνετε λάθος. Πέρα στην κοινωνία. Ο άλλος που είπε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί δεν υπάρχει στην πολιτική. Προσέξτε. Με τέτοιες διατυπώσεις που κάνετε. Ο άλλος που είπε ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Έχει φύγει από το προσκήνιο. Δεν υπάρχει. Τι μου το λέτε για να φύγω. Την ευκολία. Όχι.
Έχει φύγει όταν το θέλει ο κόμμα. Δεν ψήφισαν τον 4.000. Άμα δεν ψήφισαν, θα είχα φύγει. Είστε νέο κιόλα. Προσέξτε. Όλοι τα φάγαμε και τα φάμε όλοι. Εγώ μαζί δεν μοιάζω. Εσείς θέλετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο και να το χαϊδεύετε. Εγώ θέλω να του λέω την αλήθεια. Λοιπόν, στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος πείτε μου τώρα. Το 1 δισεκατομμύριο ποιο θα το πληρώσει. Ποιο το πληρώσει. Είναι 500. Είναι 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια συμπεριφορά ακριβώ. Να σα τα εξηγήσω και λίγο. 380 εκατομμύρια είναι συντάξει, 250 μετοχικών δημοσίων υπαλλήλων και 500 εκατομμύρια είναι τα εφάπαξ. Λοιπόν, δεν τα ξέρετε τα νούμερα. Ξαναλέω λοιπόν. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο, εσείς οι ήρωες που λέτε ότι δεν θέλετε να εφαρμοστεί, μπορείτε να μου πείτε ποιος το πληρώσει. Ξέρετε ποιος το πληρώσει. Ο Χατζηνικολάου το πληρώσει με το Real News. Η Real Group θα το πληρώνει. Ο εκδότης Γεωργιάδης το πληρώνουνε. Η κυρία Τριγιώτα τον το πληρώνει. Η κυρία Τσαπανίδου. Ή ο Φίλης το πληρώνει. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ το πληρώνει. Ή ο κομματικός στρατός το πληρώνει. Άρα αφού δεν μας απαντάτε ποιος θα πληρώνει το 1 δισεκατομμύριο, κύριε, εγώ δικαίωμα σας λέω πολιτικούς απατεώνες. Γιατί αν θέλετε να μην είστε πολιτικοί απατεώνες, θα πείτε. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο που κοστίζει μία εφαρμογή της ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, θα το πληρώσει. Ο Χάτζη Νικολάου, ο Γεωργιάδης, ο Φίλ, έτσι πάει. Αν τελείωσε η παράσταση, δεν μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν, τελείωσε. Σε μένα εύκολο που πρέπει να παράσταση, να μιλήσουμε. Κλείνω. Δεν τελείωσα. Κλείνω. Ολοκληρώνω. Λοιπόν, γιατί έχω σημειώσει με πράγματα, θα τα ξεκαθαρίσουμε. Πάει λοιπόν και το ρήτρα και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Τώρα, είπατε προηγουμένως και ειλικρινά συγκρατήθηκα να μην διακόψω. Ότι υπάρχει, λέει, πιθανότητα και συζητάτε να μας δώσουν 30, 40, 50 δισεκατομμύρια, αλλά χαριστικά. Τα ακούσατε. Χωρίς μνημόνια. Ποιος το είπα. Εσείς. Είπα εγώ 30, 40, 50 εκατομμύρια. Πόσα. Και χαριστικά. Όχι, τα νούμερα τα είπα εγώ, δεν τα είπα. Πόσα λέτε. Συγγνώμη, εντάξει. Θέλετε 10 δισεκατομμύρια. Θέλετε 10. Θα ακούσετε μετά. Πείτε μου το νούμερο, ντρέπεστε. Ποιο νούμερο είναι. Ντροπαλώσεστε. Ολοκληρώστε, κύριε. Ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι στον πλανήτη που ζούμε, ναι, λεφτά δωρεάν δεν δίνει ο αδερφός στον αδερφό. Όχι το δουνουτού και η Ευρώπη στην Ελλάδα. Άρα, αν πηγαίνετε στη διαπραγμάτευση πιστεύοντας ότι θα σας χαρίσει κάποιος 30 με 40 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι νόμιζα στην αρχή της εκπομπής. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πρόκειται περί ανθρώπων που είναι σε άλλο πλανήτη, στο διάστημα. Γιατί σε αυτό το πλανήτη που λέγεται Γη, τσάμπα λεφτά δεν δίνει κανένα σε κανέναν. Αν δεν το έχετε μάθει στην ηλικία σας, κύριε Φίλη, υπάρχει πρόβλημα. Ειλικρινά σας το λέω. Άρα προφανώς κάτι έχετε καταλάβει λάθος. Συγγνώμη, προεκλογικά δεν δίνανε σε εσάς για να σας βγάλουν τις αγορές ως χώρα. Τζάμπα. Εγώ θυμάμαι ότι χωρίς μνημόνιο. Μας βγάζετε από το μνημόνιο. Με την πιστολιτική γραμμή πίσω. Σας δίνανε και 15 δισεκατομμύρια χωρίς μνημόνιο για να βγείτε και στις αγορές. Μα έχετε για όλα μια προβολική. Αυτό που λέτε, κυρία Παπαδίδου, δεν το ξέρετε, είναι τα 10 δισεκατομμύρια που λεγόταν πιστολιτική γραμμή πίστοση. Τα οποία σας τα δίνανε χωρίς όρους. Μια χαρά όρους. Προϋπέθεται την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης και προϋπέθεται δέσμευση της χώρας με ηλχαρδού δεν υπάρχει. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Υπάρχει. Θα το δούμε ποτέ για να το συγκρίνουμε με τα mail. Πάμε στον κύριο Φίλη για να έχουμε την απάντηση. Η Real News το δημοσιεύσει το mail χαρδού δεν λέει όλο. Η Real News είναι Real News. Η Real News το δημοσιεύσει όλο το mail χαρδού. Βεβαίω το δημοσιεύει. Όταν το βρείτε στη Real News το διαβάζει. Μα μονίμω το διαψεύδεται. Αυτό δεν ισχύει. Το άλλο δεν ισχύει. Το τρίτο δεν ισχύει. Γιατί δεν μα βάζουν να σα διαψεύσει ποτέ. Ότι μέχρι τι εκλογέ δεν υπήρχε mail χαρδού. Γιατί λοιπόν κάποιο δεν βγαίνει τώρα. Όταν το δημοσιεύσαμε, υπήρξε. Κύριε Χατζηγολάου, δεν ήταν πολύ ωραίο για τις εκλογές. Για τις εκλογές ήταν λίγο δύσκολο. Κύριε Γεωργιάδη, θα κάνουμε όμως με το mail Χαρδούβελη, συγγνώμη, τις επόμενες εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με προεκλογικό φυλάδιο το mail Χαρδούβελη. Πότε δηλαδή. Θα έχουμε τη συμφωνία που κάνουν αυτοί οι ηρωικοί διαπραγματευτές, αυτοί που διεθνοποίησαν, λέει, το ζήτημα. Γιατί ξέρετε, ο κ. Φίλης δεν ξέρει κάτι ακόμα που πω. Να μάθει ένα ακόμα πράγμα σήμερα. Η άκρη μια παροιμία που λέει no news, good news. Η διεθνοποίηση, κύριε, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό. Ζημιά μας κάνετε, μας έχετε κάνει πρώτη είδη στον πλανήτη. Αν θέλετε να βρείτε λύση, πρέπει να είμαστε 25 ήμασταν διαφανείς. Δεν μας πάσετε κανείς μαζί. Εμείς θα πάρουμε το mail Χαρδούβελη, λοιπόν. Και θα έχουμε δίπλα τη συμφωνία. Και θα κλαίνει η ψηφοφόρη που θέλαν το mail Χαρδούβελη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Για να μην κλαίνει η ψηφοφόρη αργότερα. Θέλετε τώρα εκλογές. Εγώ, κύριε φίλη μου, θέλω να κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να κυβερνήσετε. Δεν έχει πει τη λέξη εκλογές. Να κυβερνήσετε δύο-τρεις φορές μέχρι. Μα το μόνο που ξέρω να κάνουν εκλογές, να κυβερνάνε δεν ξέρω, εκείνο το πρόβλημα. Μπορώ να κάνω εκλογές κάθε εβδομάδα. Μικρή διακοπή. Παρακαλώ, κυρίες. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Βιβλιοπόλης γεννήθηκα και με κοροϊδεύανε γι' αυτό. Αλλά σας πληροφορώ ότι ο Βιβλιοπόλης με έχει μάθει πολλά. Δεν σας κοροϊδεύει κανένας, είναι μια καλή δουλίτσα. Με κοροϊδεύε τότε να έρθει σε μια βιβλία να πουλήσει μια ταμπλέτα να καταλάβει πώς βγαίνει το ψωμί. Και αν καταλάβει πώς βγαίνει το ψωμί, θα καταλάβει πώς πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Ιδρώνεται. Ιδρώνω πολύ. Εντάξει. Μικρή διακοπή, επιστρέφω με τον κύριο Φίλη.
Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμη της αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το κορυφαίο best-seller όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βιβλίο σταθμός. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτο το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1960 έως το 1962. Μαζί, Harper's Bazaar με τα πρώτα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι? Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού.
Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έντεκα. Οχτώ. 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 Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Το λόγο έχει ο κύριος Φίλης. Είπα εξ αρχής και το τονίζω ότι η διαπραγμάτευση είναι συνολική σήμερα. Στο τραπέζι έχει μπει το θέμα του χρέους και το θέμα της ανάπτυξης. Και όχι επιμέρους μέτρα. Ναι, αλλά δεν μας λέτε τίποτα για τους αριθμούς, δεν μας λέτε τίποτα για το τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία, για το πού είναι τα αγκάθια. Οι αριθμοί θα προκύψουν με βάση τη συμφωνία. Δεν ξέρουμε τι ζητάνε. Σας λέω, οι αριθμοί θα προκύψουν με βάση τη συμφωνία. Η συζήτηση επί σεναρίων δεν ξέρω αν ωφελεί. Έχουμε κάποιες θέσεις, τις παλεύουμε. Θα μου πείτε, είναι αυτά που λέγατε προεκλογικά ή αλλάξατε? Πρώτον, η πραγματικότητα έχει διαφοροποιηθεί, δεν είναι η ίδια. Δεύτερον, οι προεκλογικές μας υποσχέσεις δεν είναι για να τις βγάλουμε σε πέρας, να τα αποκριθούμε μέσα σε 4 μήνες. Είναι για τετραετία. Άρα λοιπόν θα αυτή κρυθούμε. Την απάντηση μας τη δίνετε όλη την ίδια. Ναι, είναι η απάντηση που μας έδινε ο κύριος Σαμαράς όταν ρωτούσαμε για τα 18 σημεία της επαναδιαπραγμάτευσης. Πράγμα... Μας έλεγε δύο χρόνια είμαι, περιμένετε, είναι έχω άλλα δύο. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι άλλο πράγμα η συμφωνία να οδηγεί προς τα κάτω την οικονομία. Μήνες, άλλο να οδηγεί προς τα κάτω την οικονομία η συμφωνία, όπως γινόταν με τον κύριο Σαμαρά. Και αν είναι μια συμφωνία που έχει μια αναπτυξιακή προοπτική. Καλά, με 5 δις μέτρα, κύριε Φίλη, με 5 δις μέτρα δεν μπορεί να πάει η οικονομία προς τα πάνω. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Μην προτρέχετε. Και σας ακούω, δεν προτρέχω. Αλλά λέω αυτά τα οποία έχω δει, διαψεύστε αν αυτό που διαβάζουμε δεν είναι έτσι που ακούμε. Μα θα πω σε μιλάτε για μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ναι. Για να σας πω κάτι. Το ΦΠΑ είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναλόγως που δεν είναι σενάριο, Βαρουφάκης εδώ είπε 5 δις. Η έκτακτη που επιβάλλει. Πάνω από 30.000 εισόδημα. Είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τα δήλωτα εισοδήματα και χρήματα που είναι στο εξωτερικό και εσείς θα τα νομοποιήσετε με 15% φορολογία, με 10, με 20, δεν ξέρω εγώ, είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εσείς που μας λέγατε ότι δεν θα πάρετε μέτρα γιατί θα τα βρείτε όλα από τη φοροδιαφυγή και σας χειροκροτούσαμε γι' αυτό. Και τώρα λέτε, όποιος έχει χρήμα όπου το έχει, ας το φέρει μέσα και με 15% εγώ θα κάνω ότι δεν το ξέρω. Αυτά τα τρία που σας είπα και πολλά ακόμα είναι μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα σας απαντήσω. Πρώτα. Έχουμε ξεκινήσει και ερευνούμε όλες τις λίστες όπου εκεί κρύβεται ένα μέρος της φοροδιαφυγής. Δεν το κάνετε, αφού θα τους νομοποιήσετε τώρα. Μην βιάζεστε. Μην τους ψάχνετε, δεν υπάρχει λόγος. Και όπως ξέρετε, ήδη ορισμένοι μεγαλοεπιχειρηματίες υπό την απειλή της σύλληψης πληρώσαν αυτά τα οποία οφείλαν. Δεύτερον. Αυτό δεν είναι από αδήλωτα χρήματα. Αυτά είναι από φοροαπάτες και από, είναι. Και από διάφορα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Τους πιάσαμε. Ναι, μάλιστα. Έχει ξαναγίνει. Πόσοι επιχειρηματίες πήγαιναν έρχονταν στη φυλακή τώρα, τι το συζητάμε. Δεν μου λέτε και κάτι άλλο. Για στυλοβάτες του συστήματος. Χρωστούσε γνωστός επιχειρηματίας 5 εκατομμύρια και μένα. Μιλάει για μεγάλα ψάρια. Και με 1,8 καθάρισε. Έρχεται η σειρά των πετρελαιάδων τώρα. Σας λέω πάντως ότι το μεγάλο
μεγάλο ψάρι, το πολύ μεγάλο, κοστούσε 5 και με τις 100 δόσεις τη ρύθμιση. Πλήρωσε ένα 800, και λέτε, πλήρωσε ένα 800 και έφυγε και σας χαιρέτησε. Τα άλλα τρία. Φυλακή κόντεψε να πάρει το μεγάλο ψάρι και δεν χαιρέτησε κανέναν. Εμένα δεύτερο. 8 καθάρισε. Δεύτερον θέμα, δεν καθάρισε. Δεύτερο. Τι δεν καθάρισε. Δεν μιλάμε τώρα προσωπικά. Πήγαν επιχειρηματίες στη φυλακή. Εγώ δεύτερο θέμα. Λέω για το μεγάλο φίλε, λέω, δεύτερο θέμα. Στη φυλακή προχωράει και πριν η συζήτηση προς το με την Ελβετία και έχουν γίνει δύο συναντήσεις. Προχωράει η συζήτηση με την Ελβετία, με το κράτος Ελβετίας και έχουν γίνει δύο συναντήσεις και στην Ελλάδα με τον υφυπουργό, τον αρμόδιο για την φοροδιαφυγή. Για τα τραπεζικά της Ελβετίας. Πάντως έχει δίκιο η κυρία. Πήγε και Ρέστης, πήγε βεβαίως, και άνθρωποι που προστάγανε. Πήγανε μεγάλη και μείνανε και τον σκάφο. Και δεν είναι. Πώς λεγόταν για τα κίνητα, και τα κίνητα με το όνομα του. Ό,τι κάνετε από αυτού σωστό είναι, αλλά σας ρώτησε η κυρία Μακρύ κάτι συγκεκριμένο. Αν όλα αυτά ισχύουν που εμείς, τουλάχιστον οι παριστάμενοι, είμαστε υπέρ. Γιατί πάτε να κάνετε νόμο αλλά Μπερλουσκόνη με 15% χρήματα τα οποία είναι παντελώς μαύρα, διότι αν είναι άσπρα δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να με εγκαλέσετε. Αλλά είναι εντελώς μαύρα. Την ίδια στιγμή βάζετε στο φόρο ακίνητης περιουσίας και στον έμφυα και σε έκτακτες φορές στα δηλωμένα μου και στα αποκτηθέντα με νόμιμο τρόπο. Τσακίζετε εμάς για να αφήσετε άλλους οι οποίοι είναι με παντελώς αδιαφανείς τρόπους. Κυρία Πυριώτη, είναι σωστό. Επαναλαμβάνω. Πρώτον, ξεκινάμε με τη λίστα της φοροδιαφυγής. Δεύτερον, συνεχίζουμε μάλιστα το πάρτι που γίνεται στα πετρελαιοειδή. Θα σας ρώτησε για τις καταθέσεις. Απαντώ. Όχι. Για τη μεγάλη φοροδιαφυγή μιλάμε. Για το λαθρεμπόριο. Λαθρεμπόριο. Όχι, είναι άσχετο. Πάρτι μεγάλο. 2-3 δις το χρόνο το λιγότερο. Γίνεται εκεί φοροδιαφυγή. Δεν είναι τα πράγματα. Και εκεί θα υπάρξουν. Πολύ καλά κάνουν. Πάρα πολλοί από αυτούς που λέτε έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Θα τα φέρουν και με 15% θα τα νομοποιήσουν. Τα ακούσατε αυτό, τα ακούσατε πουθενά. Τι εννοείται. Είναι μέσα στα μέτρα τα οποία σας ρωτάνε. Και αυτό να τα αφήσουν στο εξωτερικό για πάντα, θα φέρουν 15%. Όχι, κόπη μου. Τότε γιατί πληρώνουν. Κυβερνήστε το, έτσι, κυβερνήστε το, να τελειώνουμε. Τι θέλετε. Αφήστε τον όμως να δώσει μια απάντηση. Τι να σα πω τώρα, τι θέλετε. Όταν το έκανε ο λόγο πρώτα αυτό, ήρθαν όλα τα λεφτά τη Siemens στην Ελλάδα. Στα δικαστήρια το λέγανε. Ότι φέραν έτσι τα λεφτά. Πάμε να το ξανακάνουμε. Κυρία Μακρύ, να δώσει μια απάντηση όμως. Λοιπόν, λέω τα βήματα. Τρίτον, μετά τη μεγαλοφοροδιαφυγή στα καύσιμα που σας έβαλε, είναι το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Που έχει πολλά επίπεδα. Οι ιδιωτικοί μηχανισμοί, αλλά και άλλα μέτρα που θα λάβουμε, δηλαδή προχωρούν. Θα δείτε συντόμως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι είδους? Τι είδους? Λέτε διαφθορά. Διαφθορά. Αλλά δουράμπε. Διαφθορά. Αλλά πώς το λέγανε. Μπαϊρακτάρι. Μπαϊρακτάρι. Αυτό, μπράβο. Θα μπέρδεψε. Αλλά μπαϊρακτάρι. Στο πλαίσιο αυτό της αντιμετώπισης του μαύρου χρήματος είναι για το θέμα της δημοκρατικής τάξης στα μίντια. Τα μίντια ζουν από μαύρο χρήμα. Η σχέση ιδίων κεφαλαίων με δάνεια, ξέρετε ποια είναι. Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει αυτή τη σχέση. Δεν θα υπήρχε στη χώρα. Όχι να παίρνει και δάνεια με προνομιακούς όρους από τράπεζες ακόμα άλλο και σήμερα. Τα δάνεια, άλλο το μαύρο χρήμα. Είναι άλλο τα δάνεια, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει και μαύρο χρήμα εκεί. Αυτό είναι και άλλο. Και τράπεζες που δίνουν δάνεια με ευκολία σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και δεν είμαστε όλοι στον ίδιο κουβά. Ναι. Και οι τράπεζες που δίνουν με ευκολία δάνεια σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι μια άλλου τύπου σχέση που έχει και μαύρο χρήμα από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία. Θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρούμε όλα. Ήδη υπάρχει μια απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει κάνει ακτινογραφία των δανείων των επιχειρήσεων των μίντια, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Επαναλαμβάνω, θα υπάρξει δημοκρατική τάξη νομιμότητα. Όπως η μικρομεσαία επιχείρηση κλείνει, δεν δίνει η τράπεζα ούτε ένα ευρώ δάνειο γιατί δεν έχει χρήματα να διασφαλίσει, αυτό πρέπει να γίνει και με τους άλλους. Καθαρά. Βέβαια, ελπίζουμε και αυτό. Αυτή η δημοκρατική τάξη και νομιμότητα να μην υπάρξει μόνο σε παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Παντού θα υπάρξει. Δηλαδή να υπάρξει, ας πούμε, και για αυτούς που έγραφε την Κυριακή η Real News ότι έδωσε η ΔΕΗ χορηγία για να κάνει ομιλίες ο Παπαντονίου. Δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα να μαζευτεί και ο δημόσιος τομέας. Έχει το απόλυτο δίκιο. Γιατί νιώθουμε όσοι δουλεύουμε στον ιδιωτικό ότι υπάρχει μια διασπάθηση χρήματος. Βεβαίως. Και να το πω και ακόμα πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πέρα από τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να χτυπηθεί η μεγαλοδιαφθορά και η μεγαλοφοροδιαφυγή και να υπάρξει και ένα φορολογικό σύστημα
που να κάνει στοιχειώδη κοινωνική αναδιανομή, να μην τα πληρώνει ο φτωχός συνέχεια. Αυτά είναι μπροστά μας. Τι, έχουμε κάτι συντελεστές στην Ελλάδα. Αυτά είναι μπροστά μας, λέω. Στα δηλωμένα χρήματα. Ένα στο λεπτό. Θεό είναι. Ένα λεπτό, λέω. Αυτά είναι μπροστά μας. Τι μπροστά μας, και άλλο θα πάνε. Και οι offshore εταιρείες επίσης. Αυτό. Ένα λοιπόν. Οι offshore εταιρείες. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το συνομολογήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με την τόνωση της ειλικρινούς δήλωσης για τους φόρους των ανθρώπων. Τι. Ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μπόνους στους ανθρώπους, στους πολίτες οι οποίοι. Αυτό είναι σωστό. Δηλώνουν. Είναι όλα τα μέτρα μπροστά. Με δυσκολίες, δεν λέω ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Το ανακοίνωσε η κυρία Βαλαβάνη και το πήρε πίσω. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Και μετά μας είπαν ότι το μπόνους θα είναι το 2%. Τα μέτρα που αφορούν το ΦΠΑ. Είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο φοροδιαφυγή για ΦΠΑ. Με μηχανάκια. Προχωρούμε, δεν τα αφήνουμε έτσι. Την ιστορία αυτή. Παίρνουμε τεχνικά. Θα πάτε στο πλαστικό μέτρα. Χρήμα τελικά. Αυτό λέγεται και αυτό προετοιμάζουμε. Προσέξτε κάτι. Εδώ πρόκειται για μια κοσμογονία στην ουσία. Αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα δεν έδινε τίποτα. Αυτά είναι μνημονιακές όμως προαπαιτούμε. Μερικές είναι καλές μνημονιακές. Ναι, καλές. Και μου κάνει εντύπωση ότι η Τρόικα δεν τα βάζει αυτά ως προϋπόθεση, ως προαπαιτούμενα για να δίνει τα δάνεια. Τη συντάξη έβαζε. Και αποδεχόταν η κυβέρνηση. Έχετε δίκιο σε αυτό, το έχω πει στον κύριο Τόμψεν προσωπικά. Ότι δεν κάνετε την ίδια, στο δεύτερο χρόνο το είπα. Για ποιο λόγο, ήταν ερώτηση τότε, ήμουνα στη Real News, για ποιο λόγο για τους μισθούς και τη συντάξη και όλες αυτές τις περικοπές είστε τόσο σκληροί και δεν δίνετε τα χρήματα, ενώ όταν είναι για μεταρρυθμίσεις και για φοροδιαφυγή δεν βάζετε τους ίδιους σκληρούς όρους. Όμως και με αυτό να τελειώσω. Αυτές οι ισχυρές μεταρρυθμίσεις που ανέφερα, στην ουσία είναι συγκρούσεις. Είναι συγκρούσεις με ανεδή συμφέροντα της μεγαλοφοροδιαφυγής και της μεγαλοδιαφθοράς στη χώρα μας. Αυτά που συγκροτούν τη βάση της εσωτερικής τρόικας, γιατί η Νέα Δημοκρατία απλώς κολλάει επάνω. Είναι τα μίντια, είναι αυτοί όλοι που ελέγχουν την πραγματικότητα που ανέφερα νωρίτερα του μαύρου χρήματος στη χώρα μας. Αυτή είναι η εσωτερική τρόικα. Κύριε η οποία οδήγησε και αυτή στην κρίση τη χώρα μας. Είναι υπεύθυνη για την κρίση. Και συνεπώς υπάρχει θέμα απόδοσης και δικαιοσύνης. Όποιο σκάνδαλο υπάρχει, πρέπει να αναλυθεί. Μαζί σας και ο κόσμος όλος και είναι και ωραίο να το ακούσει αυτό αναλαμβάνει, και καλά. Εγώ και η Βουλή αναλαμβάνει τη διερεύνηση, για παράδειγμα, του εξωδικαστικού συμβασμού της Siemens. Αυτό δεν έχει κλείσει τέλεια για μας. Εξαιρετικά. Είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων. Βεβαίως θα προχωρήσει. Όμως κάτι βεβαίως. Που παλεύω ώρα, είναι στο έργο της εξωτερικής διαφάνειας της Βουλής αυτό το πράγμα. Βεβαίως και θα προχωρήσει. Μία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία όλα να τα βάλετε με τα κεφάλαια, με τους πλούσιους, να βάλετε τα μαύρα λεφτά, να τα φέρετε απ' έξω. Αυτά που φάγανε για να πληρώνει ο Κοσμάκης. Κύριε φίλη, ποιος είναι πλούσιος? Θα ορίσετε ποτέ το όριο για το ποιος είναι πλούσιος κατά την άποψή σας? Ναι, ποιον θεωρείτε πλούσιο σε αυτή τη χώρα? Ποιον θεωρείτε πλούσιο? Δηλαδή, μισό, όχι. Δεν για μεγιστάνες μιλάμε τώρα. Μιλούσατε, για μισό λεπτάκι. Για μεγιστάνες του μαύρου χρήματος στην Ελλάδα για μιλάμε. Για φορολόγητο στις 12.000 ευρώ και ξαφνικά θα πληρώσουν φόρο από το μηδενικό, από το πρώτο τους ευρώ όλοι. Πού το ακούσατε αυτό? Δεν θα το κάνετε. Από το πρώτο ευρώ όλοι? Ναι. Δεν το άκουσα αυτό. Θα βάλετε όριο. Επαναλαμβάνω. Θα βάλετε το αφορολόγητο στα 12.000 τώρα. Περιμένετε το φορολογικό νόμο. Ναι, αλλά αυτό μας το έχετε αφήσει για μέσα άλλο στην τετραετία. Πάντως, κύριε άλλο πρώτο ευρώ, άλλο 10.000. Είμαστε 4 μήνες μετά τις εκλογές και παίρνουμε τις ίδιες απαντήσεις που παίρναμε προεκλογικά. Το δεύτερο. Διότι είμαστε δεύτερο σε μια σημερινή που έχει κλείσει. Κύριε φίλε, και δεν δεσμευόμαστε για τίποτα αν δεν υπάρξει η αντιπαροχή. Και αντιπαροχή είναι χρέος, ρύθμιση του χρέους και ανάπτυξη. Αυτή είναι η αντιπαροχή. Κύριε φίλε, μπορώ να συνεχίσω λίγο με τις ερωτήσεις σας. Όταν σας ρωτώ για το ποιοι είναι πλούσιοι σε αυτή τη χώρα, έχει να κάνει με το αν θα τους φορολογήσετε από το πρώτο ευρώ όσους βγάζουν 500 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το μήνα. Αν θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα χαράτσια των 500 όσοι δουλεύουν με μπλοκάκια. Αν θα πληρώσουν έκτακτη φορά όσοι βγάζουν 1.000 ευρώ ή θα το ανεβάσετε από ένα σημείο και πάνω και γι' αυτό ρωτάω. Ποιος θεωρείτε πλούσιος, πού το βάλετε? Τα τεκμήρια διαβίωσης, ποια θα είναι? Σας ξαναλέω, δηλαδή, σας διαβεβαιώνω ότι με βάση την πραγματικότητα που ζούμε θα υπάρξει κάθε δυνατότητα για να υπάρξει δικαιοσύνη κοινωνική. Μα δεν λέτε ποιοι είναι. Επαναλαμβάνω, όταν ανοίξει η συζήτηση για τον φορολογικό νόμο, συνεννοούμαστε. Αν τα αποδομή πλεονάσματα είναι 1, 1,5, 4% επηρεάζονται τα φορολογικά ζητήματα. Το καταλαβαίνω αυτό και πράγμα. Και το τοποθετείτε μόνοι σας στο 2%. Λέω. Δεν με συγχωρείτε. Είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλό. Επαναλαμβάνω για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Αν δεν ξέρουμε τι προϋπολογισμό θα φτιάξουμε,
ακουσμένοι τι πλεονάσματα θα έχουμε. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε το φορολογικό σύστημα. Επειδή υποτίθεται ότι μπορεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και μακάρι να έχουμε τη συμφωνία, γιατί πλεονάσμα μιλάτε. 2%. Δηλαδή, εγώ ακούω και τον κύριο Βαρουφάκη και δεν έχω πάρει αυτή την απάντηση. Γιατί πλεόνασμα μιλάμε, γιατί μέτρα μιλάμε. Εγώ το άκουσα στην αρχή της κουβέντας σας, δηλαδή, κύριε Φίλη, σήμερα εδώ, στην αρχή στο ξεκίνημα της κουβέντας σας. 2% πλεόνασμα και θέλουμε 5 δις μέτρα. Αυτή τη συζήτηση με συγκεκριμένους αριθμούς, ειλικρινά, 4 μήνες προσπαθώ και δεν την έχω ακούσει. Ο στόχος μας. Αφήστε τι θέλουν οι δανειστές. Εμείς τι τους λέμε. Δεν παίζουμε με νούμερα έτσι. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση. Στα κανάλια να κουβεντιάζουμε νούμερα. Όταν θα έρθει η συμφωνία, θα εκτιμήσουμε. Με νούμερα θα είναι η συμφωνία. Σας κατηγορούν οι δανειστές. Η δημιουργική σας ασάφεια είναι αυτή. Σας κάνει εντύπωση αυτό. Με συγχωρείτε. Σας κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό είναι η δημιουργική ασάφεια. Σας κάνει εντύπωση αυτό. Είναι μεγάλη. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ιουνίου και δεν ξέρουμε με ποιο προϋπολογισμό. Ότι έχουν δίκιο οι δανειστές. Όχι, κύριε Φίλη. Εγώ λέω ότι εγώ ξέρω ότι είμαστε Ιούνιο σχεδόν πια και δεν ξέρουμε με ποιο προϋπολογισμό πάει αυτή η χώρα. Με τον ψηφισμένο, τον κύριο Γεωργιάδη πηγαίνει. Αν πηγαίνει με τον ψηφισμένο, προέβλεπε 2,7% ανάπτυξη. Έχει μπερδέψει τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουμε πόσα μέτρα. Συζητάτε. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιο πλεόνασμα συζητάτε. Ο κόσμος δεν είναι μπερδεμένος, αλλά αγωνία. Τίποτα. Συμφωνώ λοιπόν, μαζί σας. Αγωνία για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν είναι καλό το νέο κλίμα. Η 5η Ιουνίου, είπε ο κύριος Φίλης, είναι η ώρα της αλήθειας. Οπότε Κυριακή κοντή για γιορτή που είναι λέει. Είναι Κυριακή 5 Ιουνίου. Όχι, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, αλλά είναι Κυριακή μετά. Η απάντηση στο τι θα γίνει την 6η Ιουνίου. Αν τα πράγματα είναι έτσι ή είναι αλλιώς, δεν έχουμε βάλει. Θα είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε. Εγώ ρώτησα πάντως και κάτι άλλο στον κύριο Φίλη. Κύριε Φίλη, αυτή η συμφωνία μπορεί να κοπεί στα δύο. Να πάρουμε δηλαδή τώρα κάποια χρήματα και να αφήσουμε τα αγκάθια για το Σεπτέμβριο. Θα έχει πολιτικές δεσμεύσεις. Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Εμείς δεν θέλουμε συνεχώς προαπαιτούμενα για να πάρουμε κάτι. Θέλουμε τώρα να υπάρξει εννόηση για όλα τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μία πρώτη συμφωνία. Να πούμε ότι συμφωνούμε σε αυτά που με έχετε ήδη. Εκταμίευση, με σταδιακή εκταμείευση. Ναι, με σταδιακή εκταμείευση. Εκταμείευση και άλλο η συμφωνία στα προαπαιτούμενα τώρα. Εμείς θέλουμε τώρα συμφωνία για όλα τα προαπαιτούμενα τη συνολική αξιολόγηση. Τα τέσσερα αγκάθια δεν λυθούν. Και τα χρήματα θα τα προβλέψουμε πώς θα έρθουν. Είναι σαφές αυτό. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θέλουμε να πάμε το φθινόπωρο σε άλλη κουβέντα για άλλα προαπαιτούμενα. Δεν θα καταγραφώ καθόλου χρόνο. Απλώς επειδή είχε δίκιο υπόψη την παρατήρησή τη. Έχει πει 4 φορές για εκλογές ο κύριος Φίλης απόψε. Προκαλώ τον κύριο. Σκέφτεστε κάτι. Εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, μόνο αν σα το ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Όταν έχετε δηλαδή δημοκρατία και λέτε ότι είμαστε πολιτικοί απατεώνες και δεν ξέρουμε να κυβερνάμε. Λέω αυτό το θέμα για να μην πέσουμε σε βρισκές μεταξύ μας. Με έναν τρόπο μπορεί να ταμεί. Με ποιον θα καταλήξει να την περάσει από το λαό, κύριε Φίλη. Μπορεί με τη συμφωνία στο χέρι να πάτε τη χώρα σε εκλογές. Ποιο το απαγορεύει αυτό. Όχι, μπορεί να το κάνει. Αν το σκέφτεστε. Αυτά είναι σενάρια, κύριε Τσαπανίδη. Το βασικό είναι να γίνει συμφωνία. Είναι σαφές. Τώρα, αν χρειαστεί άλλη νομοποίηση, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Και θα ψηφίσει. Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη σήμερα, την ακούσατε. Την κυρία Μπακογιάννη την ακούσατε σήμερα που θέλει εκλογές και αυτή. Βεβαίως με έναν τρόπο. Εντάξει, να πιάνει καλύτερα το κεφάλι. Μιλούσε και για capital control. Όλα αυτά που είπε ήταν δηλαδή φρικτά πράγματα, αλλά όμως τα από όλα αυτά είναι που θέλει και εκλογές και θέλει και λοιπόν. Κομμουνική κυβέρνηση. Δηλαδή, τι λέει η κυρία Μπακογιάννη. Μπορεί να τρομοκρατεί τον κόσμο με αυτά που λέει, αλλά το βασικό είναι τρομοκρατεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι θέτει ένα θέμα πολιτικού. Ανακατέματος στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ τρομοκρατημένο, να βλέπετε. Έρχομαι τρομοκρατημένος. Αφελής ερώτηση. Αν φτάσουμε στις 5 Ιουνίου και δεν πληρώσουμε το ΔΝΤ, μήπως αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη επαληθευθούν. Το ΔΝΤ λέει ότι θα υπάρξει μια περίοδος διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Επομένως, δηλαδή, μιλάμε για τις 5 Ιουλίου. Πάμε Ιουλίου. Ελάτε, λέει, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά τι σημαίνει όμως, προσέξτε, με επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη. Η προηγούμενη δόση του ΔΝΤ να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν πηγαίνουμε έτσι εμείς. Η προηγούμενη πηγαίνουμε με κλιμάκωση, με επιχειρήματα. Η προηγούμενη δόση του ΔΝΤ πριν 15 μέρες, 750 εκατομμύρια ευρώ, δεν πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Πληρώθηκαν με χρήματα του ΔΝΤ. Του ΔΝΤ, με τα τραπευτικά από την Τράπεζα της Ελλάδας. Άρα έχουμε στείλει ένα μήνυμα, δεν μπλοφάρουμε. Δεν έχουμε, το ξέρουν. Και δεν πρόκειται να κόψουμε τους μισθούς της συντάξης και τα νοσοκομεία να κλείσουν για να δώσουμε στους δανειστές χρήματα. Κύριε Γεωργιάδη, αν πάνε σε εκλογές, θα είστε όλοι μαζί στις εκλογές αυτές όλες. Το ΣΥΡΙΖΑ και το 44% που προχθές ψήφισε κόκκινες γραμμές. Και... Λέτε, κυρία Τσαπανίδου. Όσοι μπορέσουν. Κυρία Τσαπανίδου, όλοι μαζί θα είμαστε έτσι. Μα όλοι το 44% μαζί. Όλοι μαζί. Διαχώρησε λειτουργεί ο κανόνας της πλειοψηφίας
στο κόμμα μας. Κύριε Φίλη, αυτοί με μια που γραμμή θα ψηφίσουν τη συμφωνία στη Βουλή δεν θα είναι μαζί στα ψηφοδέλτια. Ναι, αλλά... Δεν θα υπάρξει ούτε ένας. Ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταψηφίσει τη συμφωνία που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Ούτε ένας. Ο κύριος Μητρόπουλος που τον άκουσα τώρα θα έλεγε άλλα. Μη σχολιάζουμε ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Μα έλεγε άλλα. Ξαναλέω. Έλεγε δεν περνάει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κυρίες μου αφήστε με να κάνω ένα ερώτημα. Δεν περνάει λέει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο? Η συμφωνία. Ποια συμφωνία? Διότι θα είναι επαχθής. Την ξέρει. Έτσι είπε. Τότε για ποιο λόγο δεν την πάτε σε εκλογές? Καμία αντίρρηση. Θα είναι όμως λιγότερο επαχθής από ό,τι νομίζουμε και θα έχει ορίζοντα μεγάλο. Χρέος και ανάπτυξη. Μα για ποιο λόγο να την κατεβάσετε? Παρακαλώ, όχι άλλο ο κύριος Φίλης. Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν πειράζει, δεν με χαλάει. Ελάτε κύριε Γεωργιάδη. Θα του κάνει μετά ερώτηση. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσανε. Άλλωστε στην αρχή. Εσάς, έχω και για εσάς ερωτήσεις. Δεν ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη. Ξεκινήσανε στην αρχή και είπανε: θέλουμε συμφωνία γέφυρα και δεν θέλουμε τα λεφτά και τη δόση. Ήταν η πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ξεκινάει μετά και λέει: προσέξτε, θέλουμε τμηματική καταβολή της δόσης. Τμηματική καταβολή της δόσης. Τώρα έρχονται και λένε: θέλουμε συνολική συμφωνία. Σα ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου, ποια από τα τρία ισχύει? Η συμφωνία γέφυρα χωρίς τη δόση. Η τμηματική καταβολή της δόσης. Τελείωσε η γέφυρα. Φτάσαμε τον Ιούνιο. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Τώρα. Δεν είχατε κανένα σχέδιο και δεν είχατε ιδέα τι θα κάνετε. Υπήρχε σχέδιο και αυτό υλοποιούμε. Ένα λοιπόν. Μην με διακόπτετε. Ένα. Ξεκινήσατε εσείς, είπατε. Συμφωνία γέφυρα. Δεν έχει και εναλλακτικά σενάρια. Εγώ κάνω μία σύνοψη. Ξεκινήσανε με συμφωνία γέφυρα. Μία διαπραγμάτευση εναλλακτικά σενάρια δεν έχει. Με τιματική καταβολή τη δόση. Αποτύχανε. Προφανώς δεν και μετά πήγανε, και μετά πήγανε σε συνολική συμφωνία. Θα δούμε και... αν θα αποτύχουν. Τρίτον, θα τα παίρνουμε τώρα με τη σειρά για να καταλαβαίνόμαστε. Σιγά σιγά δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, γιατί δεν απαντάτε όμως, κύριε Γεωργιάδη? Θέλετε να κάνετε μόνο. Σας λέω, εναλλακτικά σενάρια. Δεν μία διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει μόνο ένα σενάριο. Δεν υπάρχει ένα. Κάνουνε κάποιες κινήσεις. Βλέπουν ότι δεν αποδίδουν. Ποτέ δεν υπάρχει ένα δρόμο. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο. Δεν υπάρχει, όχι. Ποιο είναι ο δρόμο δηλαδή που υπάρχει? Τι είναι αυτό που λέτε? Εφαρμογή τη συμφωνία. Ποια συμφωνία? Του μνημονίου. Αυτό που λέτε δεν έχει λογική διαπραγμάτευση. Να κάνουμε τη χώρα μα κανονικό ευρωπαϊκό κράτο. Για επειδή δεν κάνατε, κύριε Γεωργιάδη. Και αυτό δεν κάναμε για εμείς. Πώς, τι κάνατε? Πάμε λίγο να τι κάνατε, ποιες μεταρρυθμίσεις εφαρμόσατε? Ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν ήταν μεταρρύθμιση? Ναι, γλιτώσαμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Το γεγονός ότι μπορεί να πας στο δημόσιο και καταθέσει τη φορολογική σου δηλώσεις στο διαδίκτυο ενώ πριν ήθελες 7 λογιστές δεν είναι μεταρρύθμιση? Σοβαρά, μιλάτε, έχει αλλάξει η Ελλάδα. Όλος ο πλανήτη λέει πόσο άλλαξε η Ελλάδα σε 3 χρόνια. Τώρα στιεύεστε. Η γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα έχει αλλάξει. Τα επαγγέλματα έχουν ανοίξει. Σωστό. Τώρα αστείευεστε, κύριε. Σωστό. Σωστό. Είμαστε τα επαγγέλματα, και σωστό. Δηλαδή, με αυτή τα επαγγέλματα δεν ανοίξαν στην Ελλάδα όπως έπρεπε. Γιατί δεν ανοίξανε? Γιατί και η κυβέρνηση Παπαδίου πήγε να ανοίξει. Και η κυβέρνηση Σαμάρα πήγε να ανοίξει. Βρήκε ένα τείχος απέναντι και η μόνη. Με ύψιλον, λέει των δημοσιογράφων. Ωραία, στοχοποιήστε και τους δημοσιογράφους τώρα. Να μην γίνεται καμία αλλαγή στην Ελλάδα. Μα τι λέτε τώρα, αφού φωνάζετε να μην γίνεται καμία αλλαγή στην Ελλάδα, μου λέτε και δεν άλλαξε επαγγέλματα. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, φταίνουν. Τώρα. Οι δημοσιογράφοι φταίνουν που δεν άλλαξε τίποτα. Είπε ένα ωραίο παραμύθι για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Ιγάτη των Ρώσων. Ξέρατε που ήταν εύκολο να τι κόβετε. Ακούστε, κύριε Φίλιππ. Επώδυνα μέτρα δεν μπορούσατε σε άλλα ζητήματα να πάρετε. Αλλά αυτού του 4 μήνες έχετε νομοθετήσει την πιο σκανδαλώδη ρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού κράτους που δυστυχώς έχει περάσει τα ψηλά. Είστε η πρώτη κυβέρνηση που δεν χάρισε μόνο προς αυξήσεις από καθυστέρηση καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων, που αυτό είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά κύριε Χατζηνικολάου, η πρώτη κυβέρνηση που χαρίζει τα πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για λαθρεμπόριο και για πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό το έκανε για πρώτη φορά η πρώτη φορά αριστερά. Και επειδή μας λένε ότι κυνηγάνε και τη φοροδιαφυγή, θα δείξω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Δεν μου άρεσε να τα λέω γενικώς. Τα γενικά δεν μου αρέσουν. Νάμος. Πριν από 3 χρόνια όλη η Ελλάδα έμαθε ότι σε ένα ωραίο παραλιακό εστιατόριο της Μυκόνου τραγούδησε ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής και μπήκε μέσα ως ΔΟΕ και δεν είχε κόψει αποδείξεις. Μάλιστα. Έβαλε ως ΔΟΕ πρόστιμο. Λειτουργήσε το κράτος και μπήκε πρόστιμο. Το πρόστιμο της προσαυξής ήταν 7,8 εκατομμύρια. Τι περίμενε ο κύριος για τους νόμους και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου άνθρωπος, απαιτήθηκε έξυπνος, δεν πλήρωνε. Τον είχε πάει το ελληνικό κράτος στα δικαστήρια. Αυτός δεν πλήρωνε. Μόλις έκανε τη ρύθμιση η κυρία Βαλαβάνη, πλήρωσε 2,8 εκατομμύρια,
Έριψε τα 5 εκατομμύρια, εισηγείαν των κορόιδων. Πρώτη φορά αριστερά, λέγεται αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτη φορά αριστερά. Νάμος Μύκονος, καλύτερα. Ακούστε τώρα, μπορεί να το συνεχίσουμε. Να μην πάρουν ακούστε κάποια τώρα χρήματα. Για το μπορεί... Όχι χαρίζοντας, κυρία Καλογεροπούλου, 5 εκατομμύρια στον άμμο. Όχι χαρίζοντας 5 εκατομμύρια στον άμμο. Με συγχωρείτε. Όχι χαρίζοντας. Έχουν ανάγκη τα χρήματα να πλύσεις το χρήμα. Δεν το ξέρετε, για σας παραπέμπω στον προσωπικό. Ένα δισεκατομμύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα δισεκατομμύριο άκουσα από φορολογικά πρόστιμα. Πάντω τραπέζι στον άμμο δεν ξέρω να βρίσκεται με τίποτα. Προφανώ δεν ξέρω να βρίσκεται. Το καταλαβαίνω. Έχω φτάσει αυτή την ατυχία. Ζούμε και έχει πολύ ωραία η θάλασσα μετά στην Ζαρούια. Αλήθεια είναι. Επίση, κύριε Γεωργιάδη, ξέρει ο κύριο Γεωργιάδη. Κύριε μου προσπεράσατε λίγο γρήγορα το δεν ανοίξαμε τι αγορέ. Δεν ανοίξαμε τα κλειστά επαγγέλματα. Πώ σκληρά πολεμάει το λαθρεμπόριο. Έχω κι άλλα να πω. Η πρώτη φορά αριστερά πολεμάει το λαθρεμπόριο. Και οι λαθρέμποι κερδίζουν τα λεφτά που του γλίτωσαν. Παρακαλώ. Μια ναι. απάντηση σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Θέλω να έρθω και στις τριγωνικές συναλλαγές να γελάσουμε. Γιατί είχαμε αλλά... και τον κύριο Φίλη μια διαφωνία στη Βουλή εκείνη την ημέρα. Αλλά προσέξτε λίγο. Σας είπα, μην λέτε πολλά, εκτίθεστε. Προσέξτε ναι. λίγο. Όπως μετέφερα τις ερωτήσεις ναι. για το ποιον θεωρούν ναι. πλούσιο και ποιον φτωχό και ναι. ποιον θα φορολογήσουν, από ποιον θα τα πάρουν δηλαδή ναι. η πρώτη φορά αριστερά που λέτε κι εσείς. Έρχομαι σε εσάς. Γιατί το προσπέρασε τόσο ποιο? Εύκολα το δεν ανοίξατε τα επαγγέλματα, δεν ανοίξατε τις αγορές. Όχι εγώ. Διότι κρατώντας κλειστά τα επαγγέλματα, κρατώντας κλειστά τις αγορές, αφήνοντας τα καρτέλ να κάνουν τη δουλειά του. Όχι, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και φεύγουμε μαζί με το χέρι έτσι, γιατί οι τιμές στα προϊόντα είναι στα ύψη. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ ήμουν από την αρχή υπέρ της πλήρους εφαρμογής του μνημονίου. Δυστυχώς και η δική μας κυβέρνηση, σε πολλά θέματα έβαλε νερό στο κρασί τη, γιατί αυτή η χώρα δεν αλλάζει. Με 18.000 φαρμακεία στην και Ελλάδα ζητάγανε άνοιγμα των φαρμακείων. Έχουμε τριπλάσια φαρμακεία. Υπάρχει οργανωμένο. Γιατί δεν απαντάτε, κύριε Γεωργιάδη, τώρα. Ελλάδα, γιατί δεν απαντάτε. Λέει η κυρία Τσαπανίδου, δεν άνοιξε η Νέα Δημοκρατία κατ' επιταγή βεβαίω του ΟΣΑ και τη έκθεση του ΟΣΑ και τα επαγγέλματα. Και λέω, ποια επαγγέλματα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τριπλάσιο αριθμό φαρμακείων από ό,τι έχει ο μέσο όρο Ευρώπη. Να ανοίξει ταξί, να τα ανοίξουμε ένα ταξί τώρα. Για πάμε, λοιπόν. Στο δρόμο. Για πάμε λοιπόν. Κυνηγάνε μύγες. Να του ανοίξουμε για αυτούς. Στο αεροδρόμιο. Λάτε τώρα, όχι την τουριστική. Εκτός πραγματικότητας εντελώς. Καταστάσαμε μια κοινωνία. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Το σωστό λέτε δεν τα ανοίξαμε. Τι να ανοίξαμε. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Ζήταγαν συγκεκριμένα συμφέροντα, κύριε Γεωργιάδη, το θέμα των ταξί. Να γίνονται πακέτα. Πακέτα. Είναι τμήμα. Και να σβήσουν των μεταρρυθμίσεων του ΟΣΑ. Το άνοιγμα των επαγγελμάτων είναι τμήμα των μεταρρυθμίσεων του ΟΣΑ. Όπου τώρα ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε με τον κύριο Βουρία τη συνέθεση αυτή τη πολιτική. Και προχθές ο κύριος Κουρουμπλής. Σας ρωτώ. Φιλελεύθερα σας απαντώ. Προχθές ο κύριος Κουρουμπλής διαμαρτύρετο γιατί του ζητάνε πάλι οι δανειστές να πάει τα μίστα αγορευόμενα φάρμακα έξω από τα φαρμακεία. Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε μου. Στα ταξί που κάθονται και βαράνε μύγες διότι είμαστε υπεράνοι. Έπρεπε να τα ανοίξει κουβέντα ειδική το καθένα. Δεν θα ανοίξει το καθένα. Έπρεπε να τα ανοίξει. Θα σας πω όμως ότι η ελεύθερη αγορά είναι πάντα καλύτερη. Πάντα καλύτερη. Η ελεύθερη αγορά είναι πάντα καλύτερη. Άλλο λέω εγώ, μα λειτουργούσε η ελεύθερη αγορά εκεί. Δεν λειτουργούσε. Μονοπωλιακά πήγαν τα ταξί. Η Ελλάδα πήγαν να τα φέρουν σε εταιρείες. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα σοσιαλιστικού τύπου οικονομία. Ήταν παντού κλειστή αυτό. Δεν απαντάτε σε συγκεκριμένο ερώτημα. Κύριε Γεωργιάδη, κοντέψατε να πέσετε για την τιμή του γάλακτος. Και το γάλα είναι εκεί. Εδώ δεν απαντάτε. Στο γάλα, επειδή το λέτε τρίτη φορά, στο γάλα συνέβη το εξής. Ο κύριος Χατζηδάκης, κατόπιν πιέσεως της κυβερνήσεως και υπό την απειλή βουλευτών που λέγαν δεν θα ψηφίσουν, έλαβε εντολή τον Πρωθυπουργό και άλλαξε τη ρύθμιση στη Βουλή. Η ρύθμιση που ίσχυσε δεν είναι η ρύθμιση που είχαμε εισηγηθεί στο Κοινοβούλιο, άλλαξε πριν την ψηφοφορία. Αφού άλλαξε πριν την ψηφοφορία, λέτε τώρα. Μα δεν λειτουργήσε η ρύθμιση. Μα δεν λειτουργήσε η ρύθμιση. Σε 4-5 πράγματα συγκρουστήκατε με την κοινωνία περιών. Περάσανε 5 χρόνια μνημονίων και ζούμε. Με μικρότερους μισθούς, με μεγαλύτερους φόρους, με την ίδια ακρίβεια ακόμη πάμε και μεγαλύτερη. Χωρίς υπηρεσίες από το κράτος, χωρίς λεωφορεία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς καθαριότητα, χωρίς τίποτα. Πάμε στους φόρους. Πού άλλαξε αυτή η προηγούμενη κακιά κυβέρνηση. Πού πήγε μπροστά αυτά τα 5 χρόνια. Η προηγούμενη κακιά κυβέρνηση έβαλε τον ένφια. Ένα πέσιο και κακό φόρο για τον οποίο όλοι οι Έλληνες την μίσησαν. Ο ένφια ήταν 20% χαμηλότερος φόρος από όταν το χαράτσι και ο ΦΑΠ μαζί.
Και στο φετινό προπολογισμό ήταν μείον 7 ο ΕΜΦΙΑ και στον επόμενο ήταν άλλο μείον 7, δηλαδή μείον 14. Τότε, όταν πήγε το χαράτσι επί του Μπενιζέλου, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκστρατεία στους δρόμους με ένα κίνημα που λεγόταν θέλετε «Δεν πληρώνω». Θέλετε να πείτε, συγγνώμη, αφήστε τα να το πω ολόκληρο, παρακαλώ πολύ. Τώρα. Αφήστε με πάρα πολύ καλά να το εξηγήσω. Μην με διακόψετε. Σαν φόρος. Να στο... Έλεος ένα λεπτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, η κυρία Βαλαβάν ήταν επικεφαλής εκεί στις πορείες στο κίνημα «Δεν πληρώνω» και καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνει το χαράτσι του κακού του Βενιζέλου και μετά να μην πληρώνουν τον ΕΜΦΙΑ του κακού του Σαμαρά και του Στουρνάρα. Όταν γίναν κυβέρνηση, η ίδια κυρία Βαλαβάνη έγινε αναπληρώτη υπουργός οικονομικών υπεύθυνη για τα έσοδα. Και είπε, τώρα πρέπει να πληρώσουμε όλοι το χαράτσι των ΕΜΦΙΑ για λόγους πατριωτισμού. Λες και η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ο κυβέρνηση των συλλόγων. Και ακούστε και το καλύτερο, κυρία Τσαπανίδου. Έβαλε με μία εγκύκλιο και 300 ευρώ πρόστιμο σε όσους δεν είχαν πληρώσει το χαράτσι. Δηλαδή, κύριε Χατζηνικολάου, όσοι ακούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ επί εποχής Ευαγγέλου Βενιζέλου υπουργού οικονομικών και δεν πλήρωσαν το χαράτσι. Όσοι ακούσαν προσωπικά τον κύριο Τσίπρα που είχε πει: εγώ δεν θα πληρώσω το χαράτσι και θα δώσω λεφτά στο ΚΕΘΕΑ, φάγαν και 300 ευρώ πρόστιμο βλακείας γιατί πίστευαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την κυρία Βαλαβάνη. Το λέει για να καταλαβαίνόμαστε στη χώρα, γιατί έχει έρθει, η ώρα η χώρα να δει την αλήθεια. Λέγατε εσείς, κύριε φίλε, έχεις προσωπικά το κόμμα σας. Να μην πληρώνουν τον ΕΜΦΙΑ, τον αντισυνταγματικό φόρο. Και με το που βγήκατε στην εξουσία είπατε. Καλούμε τους πολίτες να το πληρώσουν μεγάλο πατριωτισμό. Και τώρα μας είπατε ότι θα μείνει και το 16, μάλλον και το 15, και θα δούμε από το 16 αναλόγως αν θα μας το επιτρέψουν τα οικονομικά μας. Το λέω για να ξέρετε ότι έχετε πει πολλά. Όσον αφορά τους φόρους, κυρία Τσαπανίδου, η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε 30%. Ο ειδικός φόρος, ο ειδικός φόρος κατά 30% μειώθηκε. Δεν μειώθηκε. Πώς μειώθηκε. Δεν μειώθηκε. Ήταν μέσα. Αναγγείλατε ότι θα μειώθηκε. Όχι στον προϋπολογισμό του 15, μείον 30. Δεν μειώθηκε. Ψηφισμένο είναι. Πληρώνουμε από πρώτου μείον 30 πληρώνουμε. Συμμεριστούμε να μας τα κρατάνε, είναι μείον 30. Ήταν μέσα σε μια διαπραγμάτευση όμως, την οποία δεν είχατε κλείσει ούτε εσείς. Σας λέω είναι ψηφισμένο προϋπολογισμός και δεν έθετε η τρόικα αλλαγή της φοράς αλληλεγγύης για τον ανήλικο. Τώρα ετέθη για πρώτη φορά ότι έχει πέσει έξω το κράτος. Μειώσαμε την εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν μείον 30. Ψηφισμένο, αλλά δεν εφαρμόζεται. Όχι, εφαρμόζεται. Από 1η Ιανουαρίου είναι μείον 30. Αλλά επειδή δεν είχε κλείσει η διαπραγμάτευση, θα μπορούσε να το πάρει πίσω η τρόικα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα έπεσε επίσης μείον 30%. Ο ΕΜΦΙΑ έπεφτε μείον 7%. Άρα μην μου λέτε αν εμείς μειώναμε τους φόρους. Ακούστε μας τι δεν έχετε καταλάβει στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι μειώσεις φόρων που κάναμε είναι αυτά που δίνει τώρα ο κύριος Φίλης και άλλα τόσα. Για να κλείσει την τρύπα. Με συγχωρείτε, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ένας άνθρωπος, θα φέρω ένα παράδειγμα μόνο και θα σταματήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα, επί κυβερνήσεώς σας, μηδενικό, είναι άνεργος και έχει την ατυχία να έχει ένα αυτοκίνητο δεκαετίας των 1.700 κυβικών, πληρώνει 1.200-1.500 ευρώ φόρο. Πάμε τώρα. Στο γιατί, γιατί το βάλατε εσείς στο τμήριο. Πάμε στο αφορολόγητο. Δηλαδή έχετε δημιουργείτε χρέη για την επόμενη χρονιά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν. Πάμε στο αφορολόγητο. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και εμένα δεν με συμφέρει καθόλου η κατάσταση αφορολόγητου. Προσωπικά δεν με συμφέρει. Πολύ ωραίο ήταν το αφορολόγητο. Γιατί καταργήθηκε όμως, έχετε αναρωτηθεί. Ήμασταν τρελοί. Θέλαμε να χάσουμε ψηφούς. Καταργήθηκε η κυρία Τσαπανίδου, γιατί όποτε θεσπίστηκε αφορολόγητο στην Ελλάδα, πάρτε όποιο προπολογισμό θέλετε. Το θέλετε στα 12.000, το θέλετε στα 5.000, το θέλετε στα 7.000. Μαγικά το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών πηγαίνει ένα ευρώ παρακάτω. Μα τι ωραία, γιατί δεν αποδίνετε το επιτρέπειο οικονομικών, και εγώ ξέρω έτσι. Φόρο στα πάντα. Να σας το εύκολο δώσει. Είναι. Δεν μας το είχατε ζητήσει να σας μα προτείνουμε. Μα τι λέτε τώρα. Άμα θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Παρακαλώ. Δεν ξέρετε τι έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα. Συγγνώμη, είναι δικαιολογία αυτή. Να βγάλετε κλιμάκια και να τιμωρείτε. Μπορεί να έχει ένα απορροφύλακα δίπλα από κάτι ιδανικό σοβαρά μιλάτε. Τι λέτε τώρα, τιμωρείτε. Μικρή διακοπή. Επανέρχομαι με τον κύριο Φίλη. Παρακαλώ. Μικρή διακοπή. Εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι, από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι, από το
το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το κορυφαίο best-seller όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βιβλίο σταθμός. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. 11. 8. 8. 8. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Εκτάκτο το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1960 έως το 1962. Μαζί, Harper's Bazaar με τα πρώτα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο, γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έντεκα. Οχτώ.
για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11888